Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξέδωσε δελτίο τύπου, προσδιορίζοντας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του πτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής λόγω του κρούσματος γρίπης πτηνών που εντοπίστηκε σε κύκνο στο δέλτα του Εύρου. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις αποδείχθηκε ότι ο τύπος της γρίπης είναι ΙΤΑ5ΝΙ8, που αφορά μόνο σε μετάδοση της γρίπης στα πτηνά και όχι σε ανθρώπους. Το κρούσμα στις 19 του Δεκέμβρη εκδηλώθηκε στην ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ Εύρου στο Δέλτα συγκεκριμένα, σε ένα βουβονοκύκνο, όπου από τη στιγμή που πάρθηκε το δείγμα στάθηκε στο εργαστήριο και μας απάντησε σήμερα το εργαστήριο ότι είναι ο υπότυπος ΙΤΑ5ΝΙ8, όπου δεν προσβάλλονται ευτυχώς οι άνθρωποι. Είναι η μετάδοση μεταξύ των αγρίων πτηνών και αυτή τη στιγμή, λόγω των αποδημητικών πτηνών που έχουμε, πιστεύουμε ότι θα εμφανιστούν και άλλα τέτοια κρούσματα. Υπάρχει φόβος, πιστεύετε, για όσους διατηρούν 20 πτηνά? Ακριβώς. Στα 20 πρέπει να δώσουμε την ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι συστηματικές εκμεταλλεύσεις είναι περιορισμένες, είναι σκεπαστές. Στα 20 πρέπει να περιοριστούν τα πτηνά του κόσμου, καλό είναι. Να σκεπαστούνε, αν γίνεται με δίχτυ ή σε κάποιο σκεπαστό χώρο να είναι τοποθετημένα, ώστε να μην έχουμε τη μετάδοση. Γιατί κατά ψέματα, όσο σφίγγει το κρύο, τα αποδημητικά πουλιά θα προσπαθήσουν προς τις κατοικημένες περιοχές να βρουν τροφή και μηχανικά να μεταφέρουν τον ιό. Η μεταφορά του ιού σε 20 τα πτηνά έχει κίνδυνο για τους ανθρώπους? Όχι, κανένα κίνδυνο για τον άνθρωπο. Δεν καταναλωθεί ένα πτηνό? Αυτός ο υπότυπος που εντοπίστηκε δεν έχει εμφανιστεί ακόμα σε άνθρωπο. Mm-hmm. Δεν έχει εμφανιστεί, δεν έχει εκδηλωθεί πουθενά σε όλη την Ευρώπη σε άνθρωπο. Mm-hmm. Το ΝΙ8. Είναι μεταξύ των πτηνών μόνο. Mm-hmm. Το βρίσκεται... Ούτε μεταξύ άλλων ζώων. Κατά... Μόνο στα πτηνά. Κατάλαβα. Είναι ουσιαστικά κάτι αναμενόμενο από την υπηρεσία να συμβεί? Ναι, γιατί υπήρχε από τον Νοέμβριο μία έξαρση στα βόρεια της Ευρώπης, Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Νορβηγία, όπου χτύπησε συστηματικές εκμεταλλεύσεις και θανατώσαν αρκετές χιλιάδες πτηνά. Οπότε περιμέναμε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε εμφανιστεί και στη Βουλγαρία, στη Φιλιππούπολη κοντά, περιμέναμε ότι και σε εμάς θα εμφανιζόταν το κρούσμα, λόγω του ότι έχουμε περιοχές όπου έρχονται μεταναστευτικά πουλιά. Και αυτή την περίοδο είναι που έρχονται τα περισσότερα. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει στον άνθρωπο να ανησυχούμε, που βέβαια το κελπνό τα ξέρει ακόμα καλύτερα. Είναι καθαρά μετάδοση μεταξύ των πτηνών. Εκεί θα πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί, στο χωριό που έχουν τα πτηνά. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Καλό είναι να τηρούν τα μέτρα υγιεινής, τα συνήθη, και τίποτα παραπάνω. Πολύ ωραία, κύριε Φωτεινιά. Και αν δουν ότι προσωπάνε κάποιες κότες σε έναν έντονο ρυθμό, καλό είναι να μας ειδοποιούν για να προβαίνουμε σε εξετάσεις. Πάντως, σε όσο εκτιμηθεί η συνολικότερη κατάσταση και η ανάγκη επέκτασης της σχετικής απαγόρευσης, συνίσταται η διατήρηση όλων των εκτρεφόμενων πουλερικών που βρίσκονται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους ύδατος συλλογές, να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγματα των οποίων θα πρέπει να καλύπτονται από τα κατάλληλα προστατευτικά καλύματα που θα αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά. Η εν λόγω σύσταση του Υπουργείου αφορά και τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που διατηρούνται σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους και παρεμφερείς εγκαταστάσεις. Επίσης, το Υπουργείο επισημαίνει πως μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο ΙΤΑ5ΝΙ8 της γρίπης, παρόλο τον μεγάλο αριθμό ατόμων που έχει εκτεθεί σε αυτόν κατά τη διαχείριση κρουσμάτων στα πτηνά. Τέλος, να σημειώσουμε ότι η λήψη μέτρων κρίνεται αναγκαία δεδομένης της αύξησης στο επόμενο χρονικό διάστημα του αριθμού των μεταναστευτικών πτηνών που θα έρχονται για να διαχυμάσουν στην περιοχή. Ειδικότερα, πέραν των προαναφερθέντων συστάσεων, οι ιδιοκτήτες των οικόσιτων ή συστηματικών εκτροφών πρέπει να παρατηρούν και να καταγράφουν καθημερινά την υγιεινή κατάσταση των πουλερικών και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για ύποπτα συμπτώματα.